και η τοπική οικονομία και εμείς να είμαστε παρατηρητές. Αυτό συνέβαινε. Παίρναμε αποφάσεις τις οποίες δεν μεριμνούσαμε να, ε, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται να τις αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να υλοποιηθούν και ήμασταν λοιπόν ε, αυτοί οι οποίοι ενώ κατασκευάζονται τα έργα δεν κάναμε τίποτα. Εγώ δεσμεύομαι αυτό το φωτοβολταϊκό στην περιοχή του ξηνού Νερού εφόσον δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα κάτι, και εγώ δεν ξέρω σε ποιο στάδιο είναι, θα το δούμε, να συμμετέχουμε ενεργά και παραγωγικά σε αυτό που πάει να γίνει και εφόσον αντιστρατεύεται τα συμφέροντα των πολιτών, των αγροτών μας, να στραφούμε απέναντι σε αυτό που πάει να γίνει. Αλλά έγκαιρα. Όχι τη στιγμή που κατασκευάζεται, γιατί μετά είναι μία προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και μόνο. Και μάλιστα εντυπώσεων γιατί κάτι αντίστοιχο δεν έγινε σε προηγούμενες εγκρίσει. Αποφάσις, ε, αποφάσεις αδειών εγκατάσταση. Γιατί δεν έγινε, αναρωτιέμαι. Άρα λοιπόν έχουμε την άδεια εγκατάσταση και εμείς τώρα με βάση αυτά εδώ που γίνονται καλούμαστε να πάρουμε μία απόφαση. Αν θα συμφωνήσουμε στην προσφυγή ή όχι. Αν θα συμφωνήσουμε στην προσφυγή θα καμαρώνουμε και θα λέμε ότι συμφωνήσαμε στην προσφυγή και επομένως είμαστε με τους πολίτες. Έτσι, ε, αυτό φτάνει μόνο. Για να δείξουμε ότι είμαστε με την κοινωνία και με του πολίτε να συμφωνήσουμε σε μία προσφυγή ενό έργου που είναι σε εξέλιξη. Ήδη. Ποιο είναι το, η προστιθέμενη αξία αυτή μας τη ενέργεια. Εάν πούμε όχι, είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν αυτό να το εκμεταλλευτούν. Να πούνε δηλαδή ότι ο συνδυασμό, η περιφερειακή αρχή, είναι απέναντι από την τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα άρα συνεπάγεται ότι είναι με τα μεγάλα συμφέροντα. Και αυτό θα είναι επίσης μία αδικία και μία υπερβολή. Επομένως, έχουμε αυτό το δίλημα. Ε, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι με την πρώτη δυνατότητα που έχουμε εκπροσωπούμε όσο μπορούμε πιο ισχυρά και θα το κάνουμε πράξη όπως είπα και νωρίτερα τα συμφέροντα των πολιτών, τα συμφέροντα της κοινωνίας μας, αλλά είναι δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι η απόφαση της 21-12 του 23, την οποία θέλουμε να κάνουμε, για την οποία θέλουμε να κάνουμε ενδικοφανή προσφυγή, ε, εδράζεται στο ότι εμείς είμαστε με την κοινωνία. Και όλες οι προηγούμενες που δεν έγιναν, πού εδράζονται. Στο ότι προηγούμενα δεν ήταν με την κοινωνία. Και μάλιστα θα το επαναλάβω πάλι, ότι χωρίς να καρπούτε η περιοχή ανταποδοτικά ωφέλη. Εγώ ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, έχω κάνει κουβέντα με τη ΔΕΗ ανανεώσιμε. Ασφαλώς, και υπάρχει δέσμευση γι' αυτό, θα υπάρξουν ανταποδοτικά στην περιοχή. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται φωτοβολταϊκό σε γη τρίτου, δηλαδή σε γη τη ΔΕΗ. Ούτε σε δημόσια έκταση, ούτε σε ιδιωτική έκταση. Σε ιδιωτική τη ΔΕΗ, παρόλα αυτά, να μην δίνονται ανταποδοτικά στου διπλανού οικισμού. Αυτό το έχει αποδεχθεί η ΔΕΗ ανανεώσιμε και θα το κάνουμε πράξη από ό,τι φαίνεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η θέση μα είναι λίγο δύσκολη. Ή θα πάρουμε μία απόφαση η οποία θα οδηγήσει σε μία προσφυγή, ενδικοφανή προσφυγή. Και εφόσον δεν γίνει δεκτή, θα απομειώσουμε τη δυνατότητα που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο και την ισχύ του. Γιατί θα πάρουμε μία απόφαση εν γνώση μα ότι με βάση τι διαδικασίε που ακολουθήθηκαν τη ελληνική νομοθεσία, Αφού δεν είμαστε σε ένα πολύ προηγούμενο στάδιο, φαίνεται ότι θα υπάρχει δυσκολία στο να γίνει αποδεκτή. Τότε δεν θα είναι σε μια δύσκολη θέση το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι ω ένα ισχυρό όργανο τη περιφέρεια παίρνει αποφάσει που δεν λαμβάνονται υπόψη, όπω έχει γίνει και μέχρι τώρα. Εάν πούμε ότι θα πάμε κόντρα, και το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό, κάποιοι θα πούνε ότι δεν είμαστε με τα συμφέροντα των πολιτών. Δύσκολο, μεγάλο δίλημα. Μεγάλο δίλημα, πραγματικά. Ε, εμείς, σε αυτή τη λογική, ότι ενώ τόσο καιρό δεν έγινε τίποτα και τώρα έρχεστε και μας λέτε να κάνουμε μία προσφυγή για τους λόγους που εσείς ξέρετε, προτιμούμε να διεκδικήσουμε στην διαδικασία των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και με κάθε τρόπο να αυξήσουμε την αγροτική γη και να μας βοηθήσουνε να κάνουμε έργα σε αυτή την αγροτική γη παρά να δείξουμε απλώς ότι είμαστε με τα συμφέροντα των πολιτών και της κοινωνίας που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και να προβούμε σε διαδικασίες που δεν θα μας δώσουν τη δυνατότητα που τόσο καιρό δεν αξιοποιήθηκε των ανταποδοτικών τελών. Και δεδομένου ότι, όπως είπατε νωρίτερα, θα προσφύγετε έτσι κι αλλιώς, εμάς η σκέψη μας είναι, γιατί ε, γνωρίζουμε πώ θα το κοινωνήσουμε κιόλα στην τοπική στην ε, κοινωνία. Ο κύριο Δήμαρχο είπε νωρίτερα ότι μιλούμε για ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Η σκέψη μα λοιπόν είναι να μην στηρίξουμε αυτή την ε, προσφυγή, η οποία θα είναι μία όπως όλες, γιατί εκτιμούμε ότι εδράζεται σε, νο, σε νομοθετική, σε νομική βάση όλε οι ενέργειε οι οποίε έχουν γίνει και με τον τρόπο αυτό θα διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την περιοχή και δευτερευόντως θα είμαστε απέναντι σε κάθε τι άλλο, σε πρώιμο στάδιο, όταν και εσείς μπορούσατε να είστε σε πρώιμο στάδιο απέναντι και δεν το κάνατε, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την τοπική ανάπτυξη με έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι μετά από πολύ δύσκολη σκέψη, ώρες με, με αξιολογώντας τα σενάρια του τι θα πει κάποιο, του τι δεν θα πει κάποιο άλλο, καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα, το οποίο το συζητήσαμε ασφαλώ στο συνδυασμό μα. Και αυτό το συμπέρασμα είμαστε σίγουροι ότι δεν στρέφεται κατά το συμφερόν των πολιτών και ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα σε κάτι το οποίο ήδη έχει δρομολογηθεί να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική μας ικανότητα στην λογική των ανταποδοτικών ωφελειών για την περιοχή μας. Αυτή είναι η, η άποψή μας και ασφαλώς μπορεί να την αξιολογήσει ο καθένας. Έχει δικαίωμα να το κάνει έτσι κι αλλιώς. Όμως δεν μπορεί να έχουμε εισηγήσεις των υπηρεσιών του οργάνου με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου της περιφέρειας και εμείς να λέμε ότι ό,τι έγινε μέχρι τώρα καλώς έγινε και το μόνο που φταίει, το μόνο που φταίει είναι η τελευταία απόφαση της 21 του 23 αυτό πραγματικά δυσκολευόμαστε. Αν και για μας το πιο εύκολο θα ήταν να πούμε ότι ναι, δεχόμαστε τη διαδικασία της προσφύγης. Το πιο εύκολο.